Έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από τους Τουρκοκύπριους στην εκστρατεία που έχει εγκαινιάσει Άγκυρα για ισλαμοποίηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τι κάνουν? Μαζεύουν μικρά παιδιά σε εκτός σχολείου θρησκευτικές συναθρήσεις, ενώ διευκολύνουν εργαζόμενους να παρακολουθούν εν ώρα εργασίας τέτοιου είδους μαθήματα. Πάμε στην Χατιτζέ Κέρλο, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Χατιτζέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρα. Εκτός ορίων γίνεται πλέον η προσπάθεια ισλαμοποίησης των Τουρκοκυπρίων, με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, να προκαλεί έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Οι τελευταίες εικόνες που αποκαλύπτει η εφημερίδα Özgür αποκαλύπτουν ένα δίκτυο οργάνωσης θρησκευτικών συναθρήσεων σε μικρά παιδιά εκτός σχολείου. Η συνάθρηση που παρουσιάζεται πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, Δημήτρα, ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Όπως γράφει η εφημερίδα, η εκστρατεία ισλαμοποίησης γίνεται από το λεγόμενο Σύλλογο της Αγάπης και Αδελφότητας, που έχει αντιπροσωπείες σε όλες τις επαρχίες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της λεγόμενης Πρωθυπουργίας δίνει άδεια σε όποιον θέλει να πηγαίνει εν ώρα εργασίας σε θρησκευτικά μαθήματα στο Χαλασούλταν. Ο Χαλίλ Ταλάι Κούρτ δηλώνει μάλιστα ότι πρέπει να μάθουμε για τον Ισλάμ για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε καλύτερα μπροστά. Η νέα αυτή εκστρατεία, Δήμητρα, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία απορρίπτουν το θρησκευτικό φανατισμό. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χατιτζέ, για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ.